Πάμε να δούμε λέοντες. Έτσι, χειροκροτήματα, χαμός. Λοιπόν, για τους λέοντες τώρα, ο Ερμής μπαίνοντας στον καρκίνο σημαίνει στην πραγματικότητα μια πιο εσωτερική περίοδο που ξεκινά σε ψυχολογικό και πνευματικό επίπεδο. Βέβαια, προς τα έξω δεν φαίνεται κάτι και δεν θα αφήνεται κάτι να φαίνεται. Ναι, αυτό εννοώ, ότι θα είστε οι λέοντες που όλοι ξέρουμε και όλοι αγαπάμε, έτσι, εξωστρεφείς κτλ. Απλά οι διεργασίες οι εσωτερικές θα αυξηθούν, να το πω έτσι. Και από την άλλη πλευρά, θα προσπαθήσετε εσείς οι ίδιοι να βρείτε έναν τρόπο να ηρεμήσετε σε ψυχολογικό επίπεδο, να ηρεμήσετε σε πνευματικό επίπεδο, κάνοντας τα δέοντα. Ο καθένας, όπως ξέρει και όπως, τέλος πάντων, το κάνει στην καθημερινότητά του όταν θέλει να αποφορτίζεται και να διώχνει το άγχος. Έτσι, θα πρέπει λοιπόν πρώτα να διαχειριστείτε εσείς σε εσωτερικό επίπεδο όλα αυτά που έχετε στο μυαλό σας και μετά να βγουν προς τα έξω. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να υπάρχει ένα μεγαλύτερο άγχος σε θέματα που αφορούν είτε ένα σπίτι, είτε ένα χώρο, μπορεί να μην είναι το σπίτι σας, μπορεί να είναι ένας χώρος επαγγελματικής εργασίας. Σε επίπεδο οικονομικό, μπορεί να σκέφτεστε πώς θα τα βγάλετε πέρα, πώς θα το φτιάξετε όλο αυτό το πράγμα. Παίζουν όλα αυτά τα σενάρια και είπαμε ότι θα είναι πολύ έντονα μέχρι τον Αύγουστο και ενδεχομένως μέσα στον Ιούνιο, μετά τις 18 Ιουνίου, να κάνετε και αναθεωρήσεις.